Κύριε Μουζέλα, θέλω να ξεκινήσω απευθείας με το ζήτημα αυτό και τα όσα είπε ο κ. Γαβριλής Σακελαρίδης. Ο κ. Γαβριλής Σακελαρίδης είπε χθες ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, δηλαδή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, φέρει πολύ μεγάλες ευθύνες για την κατάσταση στο προσφυγικό. Και εξέφρασε, για να το λέμε όλο, τους φόβους του και τις ανησυχίες του για το τι θέλει να κάνει η παρούσα κυβέρνηση. Αλλά ας ξεκινήσουμε με τις ευθύνες που αποδίδει στην κυβέρνησή σας. Κοιτάξτε, η ανακοίνωση της Διεθνούς Αμνηστίας, επειδή είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση βέβαια, που οφείλει κανείς να ασχολείται με σεβασμό μαζί της, είναι ατελής και νομίζω ότι είναι επίτηδες ατελής. Α, είναι με επίτηδες. Αυτή την έννοια αποδίδω πρόθεση. Είναι ατελής γιατί δεν έχει στην πρώτη παράγραφο του ότι η θέση της Διεθνούς Αμνηστίας είναι ότι πρέπει όλοι όσοι έρχονται στα νησιά να μεταφέρονται αυτόματα στην ενδοχώρα. Αυτό οδηγεί σε κατάργηση της Συμφωνίας Ευρώπης-Τουρκίας, που είναι η κύρια θέση της Διεθνούς Αμνηστίας πάνω σε αυτό. Επομένως, οποιοδήποτε διαβάζει την ανακοίνωση της Διεθνούς Αμνηστίας θα πρέπει να την δει κάτω από αυτό το πρίσμα. Ωστόσο, έχει δίκιο όσον αναφέρεται στις συνθήκες στη Μόρια. Έχει φτάσει σε μια κατάσταση που δεν είχε φτάσει ποτέ, περίπου 10.500 άνθρωποι. Στην Υπουργεία μου και ο κύριος Βίτσας φροντίζαμε να την κρατάμε το maximum γύρω στις 5.500. Το πετύχαμε κάνοντας... Ναι, το πετύχαμε, το πετύχαμε. Έχουμε κάνει... Θα σας πω μετά και για τα μέτρα της κυβέρνησης, αλλά ξέρετε, δεν είμαι ο τύπος που ήρθα εδώ να καταγγείλω και να κάνω. Επομένως, εγώ ίδιος έχω πει στις 5.500 και στις 6.000 ότι στη Βουλή το έχω καταθέσει και έχουμε αποδεχθεί ότι παίζουμε στα όρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν φτάνουν αυτά τα νούμερα. Επομένως, δεν έχουμε λόγο να αρνηθούμε ότι η Μόρια είναι μια κακή κατάσταση. Ένα άλλο ατελές σημείο της ανακοίνωσης της Διεθνούς Αμνηστίας είναι ότι έχουμε 60.000, 65.000 πρόσφυγες και μετανάστες στην ενδοχώρα, οι οποίοι διαμένουν και διαβιούν σε συνθήκες στην τεράστια πλειοψηφία τους by book, σε διαμερίσματα ή σε κάμπ τα οποία είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένα. Αυτό αναιρεί την κατάσταση στη Μόρια? Όχι. Αλλά ξέρετε, ένα παζλ πρέπει κανείς να το δει σφαιρικά. Γιατί αποδίδεται πρόθεση όμως τον κύριο Σακελαρίδη? Εγώ απέδωσα πρόθεση στην Διεθνή Αμνηστία. Επίσης θα σας έλεγα, ας πούμε, ότι... Ο ίδιος το είπε όμως σε συνέντευξή του στο... Είναι διευθυντής. Εγώ στη θέση του θα είχα μια μεγαλύτερη σεμνότητα στις καταγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε ανταυτού του Τσίπρα. Αλλά είναι θέμα χαρακτήρα. Αυτός είναι ο δικός μου χαρακτήρας. Κανείς δεν αφαιρεί αυτό το δικαίωμα. Μια μεγαλύτερη σεμνότητα θα μου άρεσε εμένα. Η κυβέρνησή σας γενικά... Συγγνώμη όμως. Ξέρετε, η Μόρια λέγεται πολύ εύκολα, είναι η ντροπή της Ελλάδας. Είναι η ντροπή της Ευρώπης. Η Μόρια υπάρχει σε αυτές τις συνθήκες γιατί η Ευρώπη δεν έχει υλοποιήσει τις αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών που συμμετείχα εγώ και που βοήθησε πάρα πολύ ο κύριος Αβραμόπουλος και ο κύριος Άσελμπορν από το Λουξεμβούργο να φτιαχτούν κέντρα... υποδοχής. Όχι και... υποδοχής. Κέντρα όπου θα αποδίδεται άσυλο σε όλη την Ευρώπη, εκτός από τις χώρες πρώτης υποδοχής. Μόλις η χώρα πρώτης υποδοχής ξεπεράσει το όριό της, εμείς το έχουμε ξεπεράσει 20 φορές το όριό μας, αυτόματα μεταφέρονται και εξετάζεται το άσυλο. Να μπορούσαν να πάνε σε άλλες χώρες και εκεί να υπάρχουν γραφεία για το άσυλο. Ξέρετε, και να εξεταστούν εκεί. Αυτό είναι απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών 11 Νοέμβριος του 2015. Στην σύσκεψη για τα Δυτικά Βαλκάνια, που η Ευρώπη κάτω από την πίεση των Βίζεγκραντ δεν υλοποίησε ποτέ. Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, δεν μπορούν οι ευθύνες να είναι να καταλογίζονται όλες στην Ευρώπη. Και το γεγονός ότι η κατάσταση στη Μόρια παραμένει ως έχει, υποδηλώνει και μία αδυναμία. Δεν είναι μόνο η Μόρια όμως. Και δεν είναι μόνο η Μόρια, έτσι. Ότι μιλάμε μόνο για τη Μόρια, επειδή μου είπαν για τη Μόρια, μας λένε και για τη Σάμο. Και για την ΚΟ. Η Σάμος μέχρι να φτάσει η Μόρια στις 11.000 ήταν χειρότερα από τη Μόρια. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ όταν ήμουν υπουργός, ο κύριος Βίτσας, η κυβέρνηση, την ευθύνη μας την παίρνουμε. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν μπορούμε να πάρουμε την ευθύνη για όλη την Ευρώπη. Θα πάρουμε την ευθύνη που μας αναλογεί. Δεν νομίζω ότι θα καταλογείς κανείς ευθύνη για την Ευρώπη. Το ερώτημα, όχι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, η Μόρια δημιουργήθηκε γιατί η Ευρώπη
δεν έκανε αυτό το οποίο είχε αποφασίσει να κάνει. Να κάνει κέντρα και σε άλλες χώρες εξέταση ασύλου. Ωστόσο, είχαμε μία φροντίδα. Ας πούμε, όταν εγώ παρέλαβα την Μόρια, η Μόρια είχε μόνο 100 θέσεις κράτησης, άθλιες. Mm-hmm. Δεν υπήρχε τίποτα. Φτιάξαμε 3.500 θέσεις πολύ καλής φιλοξενίας. Φροντίζαμε 5.000-5.500 το maximum να είναι εκεί πέρα. Ζητήσαμε να επεκτείνουμε το camp. Μας αρνήθηκε η τοπική κοινωνία και οι οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας και του Κινάλ παίξανε πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό. Ναι. Θα θυμόσαστε ίσως ότι πήγαμε σπιτάκια μες στο χειμώνα για να αντικαταστήσουμε σκηνές και δεν μας άφηναν να τα κατεβάσουμε από το νομίζω καράβι. Νομίζω ότι οι οργανώσεις των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Δεν έχω καμία αντίληψη. Όχι, το λέω ναι, κύριε για Κούτρα, να... είναι πιθανό. Δεν... Το θεωρώ επειδή πολύ... το θυμάμαι δηλαδή. Το θεωρώ πολύ πιθανόν αυτό το πράγμα. Δεν έχω σκοπό να συγκαλύψω κάτι. Επομένως, είναι μια πολύπλοκη κατάσταση. Το ερώτημα είναι, θα φτιάξει ποτέ η Μόρια? Εάν η Ευρώπη δεν δημιουργήσει αυτό το οποίο είχε αποφασίσει, αντίστοιχα κέντρα σε άλλες χώρες και να λειτουργήσει το σύστημα που είχε βοηθήσει, εγώ κάθε φορά το λέω, ξέρετε, ο κύριος Αβραμόπουλος έχει παίξει ένα πάρα πολύ θετικό ρόλο σε όλα αυτά τα πράγματα. Η Μόρια θα είναι έτσι και μπορεί να γίνεται λίγο καλύτερα, κατά διαστήματα να είναι καλά, σε ένα καινούριο κύμα θα χειροτερεύει. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ανησυχείτε ότι μπορεί να γίνει χειρότερα η Μόρια ή να δημιουργηθεί κι άλλη μία Μόρια στα υπόλοιπα νησιά που ούτως ή άλλως έχουν κι αυτά υπερπληθυσμό στους τόπους διαμονής. Είναι μία πολύ σωστή ερώτηση. Παλιότερα όταν ήμουν... Ναι, άμα πέσει η Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας θα γίνουν. Αυτό το οποίο εμάς μας ενδιαφέρει, εμείς πρέπει να διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού, είναι να τηρείται απαρέκλητα η Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας. Πότε δημιουργήθηκε πάλι το τεράστιο πρόβλημα στη Μόρια, όταν η Τουρκία από τη δική της την πλευρά έπαψε να ελέγχει τις ροές προς την Ελλάδα με βάση την υποχρέωσή της. Επομένως, αυτό είναι το κύριο μέλημά μας. Ναι. Από εκεί και πέρα, κύριοι, εάν συμβεί το 2015, τι να σας πω, ότι οποιαδήποτε Μόρια ή οποιαδήποτε Σάμος θα μπορέσει να ανταπεξέλθει, τα ζήσαμε το 2015. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ρωτήσω, να σας κάνω έτσι ένα... Είναι μεγάλο το ερώτημα, γιατί έχει πολλά πράγματα, αλλά είναι αυτά που ακούγονται, στην ελληνική κοινωνία και θέλω να σας τα θέσω. Πρώτον, γιατί οι μετανάστες δεν πάνε σε χώρες όμορες των δικών τους χωρών, που είναι και στην κουλτούρα τους και στον πολιτισμό τους και ζητούν όλοι να έρθουν στην Ευρώπη. Δεύτερον, αν πρέπει να φυλάσσονται κανονικά τα σύνορα και να αποτρέπουμε την είσοδο του οποιοδήποτε. Και τρίτον, αν η κυβέρνηση, η προηγούμενη, έδωσε σήμα και εκτός από τους Σύρους πρόσφυγες, έχουν έρθει εδώ όσοι μπορούν να έρθουν να ψάχνουν να βρουν ένα καλύτερο μέλλον προφανώς στη ζωή τους. Αλλά όλο αυτό το κάνουν μέσω Ελλάδας. Δηλαδή μιλούν για τις χώρες του Μαγκρέμπ, μιλούν για Αφγανιστάν, μιλούν για Ιράκ, μιλούν για Πακιστάν. Άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να, είναι, να ζητούν το καθεστώς του μετανάστη, ωστόσο δεν είναι πρόσφυγες. Δεν έρχονται από εμπόλεμες ζώνες. Γιατί η Ευρώπη είναι ο παράδεισος. Ναι. Μέσα στο μύθο τους είναι ο ίδιος λόγος που οι Έλληνες φεύγανε παράνομα να πάνε στην Αμερική ή στη Γερμανία, πέρα από αυτούς που φεύγανε νόμιμα. Δεύτερον, φύλαξη συνόρων. Εγώ θα ήθελα να σταθούμε σε αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη κουβέντα και κάνει πάρα πολύ άσχημα η καινούργια κυβέρνηση, η οποία και σαν αντιπολίτευση το έλεγε και τώρα το επαναφέρει προς τα πίσω. Ναι. Θέλω να βεβαιώσω ότι τα σύνορά μας φυλάσσονται με τον καλύτερο δυνατό, τονίζω το δυνατό, τρόπο. Τα άλλα που φαντάζεται κανείς δεν μπορούν να γίνουν. Εγώ άκουγα έναν ανταποκριτή σας από τη Μυτιλίνη, έγκυρος, σοβαρός άνθρωπος, ο οποίος έλεγε να τους βάλουμε στο καράβι, να τους πάρει το καράβι πίσω. Είναι παραβίαση όλων των διεθνών συνθήκων. Είναι αιτία του να πυροβολήσουν το καράβι, είναι αιτία να κατασχέσουν το καράβι. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ, με σε αυτό που λέτε. Ναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος φεύγει με μια βάρκα και έρχεται από την Τουρκία απέναντι. Ναι. Είναι παράνομη είσοδος στη χώρα μας ή δεν είναι? Είναι.
Είναι. Σε αυτό τι πρέπει να γίνει? Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Το μόνο γιατί το οποίο... Γιατί το τυφυλάσσοντα σύνδρομο με τον καλύτερο τρόπο χωράει πολλές... Δεν χωράει, ειλικρινά κύριε Κούτρα. Κύριε Μουζάλα, βρέθηκε στην ΚΟ σκάφος Τούρκου από την Αλικαρνασό, το οποίο το κλέψανε και το πάρκαραν στην ΚΟ. Κύριε Κούτρα, προφανώς κάτι δεν φυλάσσεται. Ωραία, πάμε να δούμε το συλλογισμό σας. Πάμε να δούμε το συλλογισμό σας. Υπάρχει ένα σκάφος το οποίο είναι φορτωμένο πρόσφυγες και μετανάστες, παράνομους, οι οποίοι έρχονται προς την Ελλάδα. Από τη στιγμή που θα περάσουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, που θα περάσουν τα σύνορα, εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, αυτό που εγγυάται την φύλαξη των συνόρων, είναι να κάνουμε έρευνα και διάσωση. Ναι. Τους παίρνουμε λοιπόν και τους βγάζουμε στη στεριά. Γιατί περνάνε είναι το θέμα. Αυτό γιατί αυτό περνάνε τη θάλασσα, κύριε Κούτρα. Ναι, γιατί δεν φυλάσσεται από πουθενά. Πώς θα φυλαχτεί, τι θα κάνει. Γιότ ήταν αυτό που σας λέω. Κύριε Κούτρα. Πήραν ένα γιότ και το μετέφεραν από την Τουρκία. Κύριε, δεν λέω για τα βαρκάκι που περνάει στη Μυτιλήνη απέναντι. Δεν μπορεί να φυλάσσει τα βαρκάκια. Είσαστε έγκριτοι δημοσιογράφοι. Έρχεται λοιπόν ένα γιότ. Το οποίο δεν είναι σύνηθες, συνήθως έρχονται με πλαστικά. Ναι, γι' αυτό μας έκανε εντύπωση. Πώς φαντάζεστε ότι μπορείς να το εμποδίσεις να μπει στα ελληνικά νερά? Να βάλεις μπροστά του ένα αντιτορπιλικό, να βάλεις μπροστά του τη φρόντα. Δεν γίνεται έλεγχος, αυτό λέμε. Ο έλεγχος γίνεται εμπλό. Ναι, αλλά έλεγχο εμπλό κάνεις όταν περάσεις στα δικά σου σύνορα. Δεν μπαίνεις μέσα στη Τουρκία να κάνεις έλεγχο εμπλό. Μα πριν περάσει, δεν πρέπει να την πει μεγάλη κουβέντα. Δεν μπορεί, δεν δικαιούσε να μπει μέσα στην Τουρκία. Άρα, δικαιούσε, είναι... Όχι, δεν μιλάω να μπει μέσα στην Τουρκία. Πώς θα το κάνει, πρέπει να τον αφήσει να περάσει. Να μην τον αφήσει να περάσει. Μόνο αφού περάσει μπορεί να κάνει έλεγχο εμπλό. Να μην τον αφήσει να περάσει. Και πού θα, τι θα κάνει. Να γυρίσει πίσω. Θα απαγορεύει να περνάνε. Πώς θα γυρίσει πίσω. Σκίζει τη βάρκα. Πέφτουν μέσα στα νερά. Δεν λέω αυτή την περίπτωση. Αλλά αυτή την περίπτωση στο γιο πηδάνε μέσα στα νερά και κάνουν διάσωση. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε δει. Ήθελα να πω λοιπόν. Ότι η φύλαξη, μάλιστα η έρευνα διάσωση, να σας πω κάτι, και αυτό φαντάζομαι, μιλάω σε ανθρώπους που το ξέρουν, είναι ένα από τα μεγάλα διπλωματικά παιχνίδια που παίζει η Τουρκία, η οποία διεκδικεί να κάνει έρευνα και διάσωση είναι. Στα δικά μας σωστό, νερά. Σωστό είναι. Επομένως η έρευνα και διάσωση είναι ο τρόπος να φυλάξει αυτά τα σύνορα. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, άρα, καταλαβαίνουμε. Να μην μιλάμε για φύλαξη συνόρων, να μην μιλάμε φαντασιακά, να μιλάμε μέσα στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο. Και αυτός που εγείρει τέτοιο θέμα δεν έχει να δώσει απάντηση. Ο Ουρμπάν είπε. Ο Ουρμπάν η είπε, κατάσταση σήμερα στα ελληνικά νησιά μπορεί να αλλάξει, κύριε Υπουργέ. Να έρθουμε στο τώρα. Εγώ έχω προτείνει και η χώρα μας έχει προτείνει στην Ευρώπη διάφορα πράγματα που η κατάσταση μπορεί να αλλάξει για το μεταναστευτικό και τα οποία όμως δεν γίνονται. Θα σας πω λοιπόν τις προτάσεις. Και το λέω αυτό διότι ο Ερντογάν απειλεί ότι θα ανοίξει τις πύλες και είναι απειλή και προς εμάς και κυρίως και προς την Ευρώπη. Είναι μια απειλή που πρέπει να την πάρουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Πρέπει η Ευρώπη να την πάρει πολύ σοβαρά υπόψη της. Συγχρόνως πρέπει να ξέρουμε ότι από την εμπειρία μας τα προηγούμενα χρόνια, πολλές φορές αυτά είναι διπλωματικά παιχνίδια και για το εσωτερικό της Τουρκίας. Και για... Εγώ νομίζω ότι οφείλουμε να ανησυχούμε. Το να είσαι ήσυχος με αυτή την προσφυγική και μεταναστευτική ροή, να σας πω κάτι, ο πόλεμος στο Ιντλίμπ μπορεί να στείλει 1 εκατομμύριο μετανάστες. Εγώ πήγα στη Ροζάβα, στη Βόρεια Συρία, μένουν 2 εκατομμύρια πρόσφυγες εσωτερικοί μέσα. Με έναν πόλεμο θα έρθουν προς τα δω. Επομένως, είμαστε ανήσυχοι. Δεν είμαστε φοβικοί και δεν δημιουργούμε φόβο. Άρα δεν μπορούμε φόβο. Να κάνουμε πολλά πράγματα. Εξαρτώμαστε από τον Ερντογάν. Λοιπόν, εγώ λέω λοιπόν ότι αντί εκτός από τις συνθήκες που μένουν οι άνθρωποι, προφανώς πρέπει να βελτιωθούν. Ναι. Από εκεί πέρα είμαστε έρμεα του Ερντογάν. Όχι, δεν είμαστε έρμεα του Ερντογάν. Είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και των διαθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και των αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αναγκών της δικής μας. Ήθελα να σας πω το εξής. Έγινε το περίφημο Κισαία. Βγήκανε κάποιες αποφάσεις. Ναι. Έτσι δεν προχωράμε. Οι αποφάσεις λένε κατάργηση του δεύτερου βαθμού του ασύλου. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι... δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε εδώ 1,5 χρόνο ανθρώπους οι οποίοι κάνουν συνεχώς... Να σας πω κάτι. Στην Ολλανδία, που είναι η πιο γρήγορη χώρα για άσυλο, είναι 6 μήνες. Στη Γαλλία πήρανε μέτρα για να κάνουν το άσυλο εδώ να γιατί φτάσει είναι στους 6 μήνες. Εδώ γιατί είναι 18. Γιατί εμείς έχουμε 5 φορές επάνω τις αιτήσεις. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Εμείς ήμασταν σε μνημόνιο. Αναγκαστήκαμε, εγώ παρέλαβα, η κυβέρνησή μας παρέλαβε μια υπηρεσία ασύλου με 200 ανθρώπους. Ναι.
Τους φτάσαμε σε 3 χρόνια περίπου 850. Χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε προσλήψεις και έχοντας περιορισμένη δυνατότητα στις συμβάσεις. Τώρα είμαστε εκτός μνημονίου. Μάλιστα. Πρέπει να γίνουν. Χάθηκαν χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο πολύ εύκολα θα μπορούσα να σας πω όχι, όπως πολύ εύκολα κάποιος που αντιπολιτεύεται θα μπορούσε να σας πει ναι. Εγώ λέω ότι οτιδήποτε έχει ξοδευτεί από την πλευρά του ελληνικού κράτους είναι αναρτημένο στη διάβγεια. Ναι. Όποιος θέλει και έχει να πει κάτι, μπορεί να το πει ο Όλαφ. Ναι. Ψάχνει. Μέχρι στιγμής οι ανακοινώσεις της Μπερτό ήταν θετικές. Όταν ολοκληρώσει θα δούμε. Αλλά να σας πω κάτι. Και εδώ χρησιμοποιείται το ότι ψάχνει ο Ολαφ για να κατηγορηθεί η κυβέρνηση η προηγούμενη. Ο Ολαφ ψάχνει και έναν ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Πολύ καλός δεν ανακοινώνεται. Αν χρήματα η κυβέρνηση θα φταίει. Όχι, μια στιγμή. Πολύ καλός δεν ανακοινώνεται χωρίς να έχει λήξει το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα. Ναι. Θέλω να πω 2 μέτρα και 2 σταθμά. Εάν μου επιτρέπετε να σας πω ότι χρειάζεται μια σοβαρότητα και όχι προπαγάνδα. Θα σταθώ στο Κισαία. Κατάργηση του ασύλου. Ναι. Δεν γίνεται. Ναι, ναι. Στο δεύτερο βαθμό. Επιστροφές και επανένωση. Το 17 κάναμε 22.000 αποσυμφόρηση από τα νησιά. Που πήγαν στην Τουρκία. Όχι, όχι. Που ήρθαν στην Ευρωχώρα. Όπως αυτοί οι 1.600. Ναι. Αυτοί οι 1.200 που κάνανε τώρα ήταν βγαλμένοι από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σαν ευάλωτοι πριν τις εκλογές. Οπότε ήταν έτοιμο, λέτε, ήταν το πλαίσιο. Έτοιμο. Και επανενώσεις ασυνόδευτων ανηλίκων. Κάθε επανένωση ασυνόδευτου ανηλίκου χρειάζεται 3 μήνες έως 8. Άρα τα ανήλικα που τώρα αποστέλλονται στην Ευρώπη είχαν δουλευτεί. Διασύνδεση των συστημάτων. Κοιτάξτε, μπαίνει με τη φύλαξη. Λέει, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε διασυνδέσει τα συστήματα και δεν βλέπαμε. Εδώ σας έχω φωτογραφίες, εγώ θα σας τα δώσω τα χαρτιά. Τα είχε διασυνδέσει, αυτό είναι το θέμα. Από το 2015. Μάλιστα. Δεν τα είχε διασυνδέσει. Καλό είναι που γίνεται. Αλλά έχουμε φωτογραφίες, ξέραμε κάθε πρωί από πού φεύγουν, πού έρχονται. Ειδοποιήσαμε τους Τούρκους, δεν ερχόντουσαν οι Τούρκοι. Επομένως, το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Και δεν να είναι κλείσουμε κακό. Αυτό, κύριε Υπουργέ, ναι. Γιατί... Θέλω να πω λοιπόν και θέλω να πω και κάτι στους Έλληνες. Δεν είναι ώρα πάλι για προπαγάνδα αντί για μέτρα. Μέτρα. Τα μέτρα είναι διπλωματική εκστρατεία στην Ευρώπη. Εμείς πήγαμε 3 υπουργοί σε 22 υπουργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια αντίστοιχη περίπτωση τους μαζέψανε. Χρειάζεται επίσης Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Επιστροφών. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς επιστροφές. Προφανώς. Κύριε Υπουργέ. Και ναι. διευθέτηση χώρων. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι χώροι, να αυξηθεί το προσωπικό στο άσυλο και η διπλωματική εκστρατεία. Και όχι προπαγάνδα. Ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πούμε ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού. Εγώ θα χαρώ πάρα πολύ. Δεν φτάνει ο χρόνος, βεβαίως. Έχουμε πολλά να ρωτήσουμε ακόμη και για τις ΜΚΙΟ και είναι πάρα πολλά τα θέματα που έχουν εμπλακεί με το προσφυγικό, τα catering, τα ξέρετε όλα. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αφού ευχαριστήσουμε τον κύριο Μουζάλα.